Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω αν ακούτε την κουβέντα και την προσπάθεια που γίνεται να συντονιστούν οι δυτικές δυνάμεις έτσι ώστε να δώσουν αεροπλάνα στην Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να υποστεί κανείς τις κυρώσεις που θέλει να επιβάλλει η Ρωσία σε τέτοια περίπτωση. Δεν ξέρω αν το ακούσατε αυτό. Δεν πρόλαβα να το ακούσω. Οφείλω να ομολογήσω ότι εκείνη την ώρα συνεννοιόμαστε για τη σύνδεση. Σας έχω ακούσει από αρκετά νωρίς. Ωραία. Κοιτάξτε να δείτε. Στρατιωτικός αναλυτής δεν είμαι. Mm-hmm. Ξέρω απλώς ότι αν συνεχιστεί να ρίχνετε ένα λάδι στη φωτιά, μπορώ να σας πω με πολύ μεγάλη ακρίβεια ποιος θα είναι κερδισμένος και ποιος θα είναι χαμένος. Αυτό είμαι βέβαια ότι μπορώ να σας το πω. Νομίζω δηλαδή, ότι... αν κοιτάξω απλώς τις μετοχές των δύο μεγάλων αμερικάνικων εταιριών πετρελαίου, της Chevron και της ExxonMobil, που έχουν ανεβεί οι μετοχές στους 47-50% από την αρχή του χρόνου, και 7 και 10 και 11 και 14% σε 24 ώρα και σε 24 ώρα, ξέρω ποιοι είναι οι κερδισμένοι. Τώρα, ποιοι είναι οι χαμένοι? Βάλτε τον εαυτό σας, σε μένα, ναι, τον κόσμο που μας ακούει, τα νοικοκυριά, τους φούρνους, τα καθαριστήρια, τα εργοστάσια, τα σούπερ μάρκετ και την τσέπη των πολιτών, των Ελλήνων και άλλων όλων των υπόλοιπων Ευρωπαίων. Λοιπόν, από την λαό της Ουκρανίας δεν το βάλατε. Δεν εκπλήσουμε. Και ο λαός της Ουκρανίας. Ο λαός της Ουκρανίας αυτή τη στιγμή δεν είναι ένας λαός ο οποίος κρέμεται από την τιμή στο σούπερ μάρκετ. Η ζωή του κρέμεται από τις τοπίες που πέφτουν. Από την προσφυγιά. Είναι ένας λαός που βρίσκεται σε πόλεμο αυτή τη στιγμή. Έχει να αντιμετωπίσει έναν εισβολέα και πρέπει και ταυτόχρονα να πάρει και μία θέση ανάμεσα στην πατρώα γη και στη μητρική γλώσσα. Και σκεφτείτε, το ένα είναι αρσενικό και το άλλο είναι θηλυκό. Δηλαδή μιλάμε για την πατρίδα να προέρχεται από τον πατέρα, ενώ και την μητρική γλώσσα να προέρχεται από τη μητέρα. Να πάμε να ρωτήσουμε τώρα πώς αισθάνονται οι Ουκρανοί και πώς μπορεί κάποια στιγμή ένα σύριαλ η ζωή να το φέρει να γίνει τόσο δραματικό ώστε να μην μπορείς πια να έχεις επικοινωνία ούτε με το άλλο μισό του εαυτού σου. Είναι πραγματικά δραματικές οι ώρες. Εμφανίζεται ένα λαό διχασμένο με αυτό που λέτε, κυρία Κανέλη. Αυτό πιστεύετε, ότι είναι διχασμένος ο Ουκρανικός λαός? Υπάρχει διχοστασία. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας λαός ο οποίος είναι αδύναμος αυτή τη στιγμή. Mm. Κρύβεται στα καταφύγια και δεν ξέρουμε ούτε ναι, σκέφτεται ούτε προφανώς. Αλλά επειδή αναφέρεται... Είναι ένας λαός τρομοκρατημένος. Εκ των πραγμάτων έρχεται λοιπόν σε μια κατάσταση που είναι τρομοκρατημένος. Mm-hmm. Σήμερα και η μέρα της γυναίκας. Σκέφτομαι και τις Ρωσίδες μανάδες που δεν θέλουν τα παιδιά τους να τα στείλουν σε κανένα πόλεμο. Βέβαια. Σκέφτομαι και τις Ουκρανές μανάδες οι οποίες γεννάνε, ξεγεννάνε, καρπάνε τα παιδιά και φεύγουν. Αλλά βλέπω 2 μέτρα και 2 σταθμά, ξέρετε. Έχω πάει σε πολέμους αυτή τη ζωή. Mm-hmm. Είμαι από τις καπνισμένες γυναίκες. Πώς θα το κάνουμε? Θα μπορούσαν, πιστεύετε, να αλλάξουν τα σύνορα στην Ευρώπη, γιατί για την Ευρώπη μιλάμε, με τέτοιους τρόπους το 2022? Για το 1999 πώς αλλάξαμε, άλλο τρόπο? Ναι, υποτίθεται ότι είχαμε αφήσει πίσω μας τέτοιου είδους πρακτικές ή αυτό πίστευαν κάποιοι, εκτός αν ήταν αυταπάτη όπως αποδεικνύεται τώρα. Ποιοι το πιστεύανε? Αυτοί που πιστεύανε ότι η δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού είναι κάτι το οποίο μπορεί να διονύζεται μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Mm. Από όλα τα ψηφίσματα του ΟΗΕ ότι το Κυπριακό θα κατέληγε σήμερα να θεωρείται βιώσιμη και πιθανή λύση για συζήτηση με τη συμμετοχή και των Κυπρίων, δεν λέω, σε ένα σημαντικό βαθμό, ή κάποιων Κυπρίων, όχι όλων βεβαίως, για 2 κράτη. Και με τα στρατεύματα να παραμένουν τόσα χρόνια εκεί. Το μόνο σταθερό πράγμα στην Κύπρο αυτή τη στιγμή είναι οι Βρετανικές βάσεις. Την ίδια ώρα που η Βρετανική ή, αν θέλετε, αγγλοσαξονική πολιτική έχει φέρει την Αγγλία έξω και βγαίνουν σήμερα και μας κοροϊδεύουν, θα κάνουν εμπάργκο στο πετρέλαιο, το οποίο δεν χρειάζονται και δεν παίρνουν. Δηλαδή θα κάνουν εμπάργκο στο 1% τους. Ναι. Και εκβιάζουν λύσεις τώρα που ακούω από την κυρία Τσαπανίδου και από εσάς προφανώς τους προλαλήσαντες, ότι ετοιμάζονται να φτιάξουν και αεροπλάνα. Στην πραγματικότητα έχετε σκεφτεί, σε μια χώρα που μιλάμε ότι είναι τουριστική, πόσο θα κοστίζει σε λίγο το αεροπορικό εισιτήριο? Από ελληνικό νησάκι σε ελληνικό νησάκι. Όχι πόσο κοστίζει το αεροπλάνο για να κάνεις πόλεμο. Αυτό δεν το συζητάω καθόλου. Έχει σκεφτεί κανένας που βρισκόμαστε σήμερα πολιτισμικά? Κοιτάξτε, δείτε, εγώ πολιτισμικά στη Δύση ανήκω. Και εσείς και εμείς όλοι. Η κουλτούρα μας είναι τέτοια, θέλω να πω. Είμαστε τμήμα της δυτικής κουλτούρας. Για να μην σας πω ότι είμαστε και δότες και αιμοδότες της δυτικής κουλτούρας. Αυτό δεν σημαίνει ότι ασπάζεσαι και μία πολιτική. Δηλαδή, τη σοσιαλδημοκρατία και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο την έχουμε δει.
Δεν μπορούμε να κρεμονόμαστε ότι δεν βλέπουμε. Ξέρετε, κάποια στιγμή σε αυτό το πόλεμο έχει αρχίσει και χάνεται ακόμα και η σημασία των λέξεων. Δεν μπορώ να φανταστώ σήμερα υπουργούς πολιτισμού να μαζεύονται να κάνουν πολιτιστικό σαμποτάζ. Δεν ξέρω, σε κάτι ταινίες έβλεπα τους Γερμανούς να καίνε βιβλία. Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή. Και έχω δει και Ναζί να διατείνονται ότι η μουσική εξημερώνει και να υποχρεώνουν Εβραίους να παίζουν Μπετόβεν την ώρα που πηγαίνανε οι Εβραίοι στους φούρνους. Τι να πω. Έχω δει ελληνικό κόμμα με μέλη του να πηγαίνει στο Αζωφικό Τάγμα. Γκαβί δεν είμαι, τα έχω δει. Τα έχω ζήσει και κυρίως δεν ξεχνάω. Επομένως, κάτω από αυτές τις συνθήκες, σε έναν πόλεμο ο οποίος γίνεται και ωφελούνται οι αγορές ένθεν κακήθεν, εσείς αμφιβάλλετε ότι θα πουλήσει το πετρέλαιό της και το φυσικό της αέριο η Ρωσία? Βεβαίως θα το πουλήσει. Να, μάτσο στην αγορά να πάνε να αγοράσουν. Σήμερα διαβάζω ότι ξανανοίγει το BBC. Φτάσαμε να κόβουν οι μεν, ξέρω εγώ, κανάλια, να κόβουν και οι δε κανάλια. Να κόβουν οι από εδώ την ενημέρωση και οι από εκεί την ενημέρωση. Και μετά, ενώ οι άνθρωποι είναι χωρίς ηλεκτρικό, χωρίς φως, χωρίς τίποτα στα υπόγεια, οι ηγεσίες τους μπορούν να δίνουν παραστάσεις σε ξένα κοινοβούλια. Εγώ, ξέρετε, δεν είμαι... Οι ηγεσίες μπορεί να είναι πολλές φορές ολέθριες. Αλλά αυτό δεν συνεπάγεται ότι θα ξεγράψεις το λαό από κάτω. Κύριε Κανέλη, να σας... Το καταλαβαίνω, το νιώθω. Δηλαδή, μπαίνω στη θέση κάποιου, προσπαθώ να καταλάβω μέρες που είναι. Ένα παιδί που γεννήθηκε μετά το 1974 στα κατεχόμενα της Κύπρου. Πάω να του πω εγώ σήμερα τώρα για εισβολή και για κατοχή. Ας σου πει τα πατρώα μου εδάφη. Έχει φάει και την προπαγάνδα στο κεφάλι και πάει λέγοντας. Ακούω Συμβούλιο της Ευρώπης. Ποιο Συμβούλιο της Ευρώπης? Εφαρμόστηκε ποτέ ακόμα και το κομμάτι των αποζημιώσεων στο Συμβούλιο της Ευρώπης για την Τουρκία? Έλεος. Και η λύση ποια είναι λοιπόν, κυρία Κανέλη? Οι Ουκρανοί πρόσφυγες είναι πρόσδεκτοι σε μια Πολωνία καταναγκαστικά. Σε μια Πολωνία η οποία 5 μέρες πριν αρχίσει ο πόλεμος, πριν από τις 24 Φεβρουαρίου, για να πάει εργαζόμενος να δει τους δικούς του από την Ουκρανία στην Πολωνία, παίρνει και τα 40 κύματα και ήταν μίασμα. Τώρα η λύση ποια είναι, κυρία Κανέλη, κατά τη γνώμη σας? Αφενός για να τελειώσει η αιματοχυσία, αφετέρου για να αποφευχθούν όλα όσα και εσείς μας τα περιγράψατε και όλοι τα βλέπουμε ότι έρχονται με την ακρίβεια και με τη δυσκολία στα βιοποριστικά μας. Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται «Χρονικό προαναγγελθέντος» και το ξέρετε όλοι έτσι. Οπότε από αυτόν τον τίτλο έχουμε πάρει και λέμε. Είναι χρονικό προαναγγελθέντος του πολέμου. Μέτρα, θέσεις, απόψεις δεν πάρθηκαν. Ούτε όταν συνέβαιναν αυτά που συνέβαιναν στον Ντονέσκ και στο Λουχάνσκ. Ούτε όταν βγαίνανε τα φασισταριά ή μπαίναν στην κυβέρνηση. Ούτε όταν κάθομαι και σκέφτομαι τώρα εγώ, λέω τώρα για τη δική μου την πατρίδα, ότι τι μας αναλογεί από τα 20 δισεκατομμύρια τα οποία αυτή τη στιγμή θα επενδύσει το ΝΑΤΟ για εξοπλισμούς. 20 δις. Αν μας αναλογούν, λέω τώρα, 500.000, γιατί να μην κλαίω που ο προϋπολογισμός του ελληνικού ναυτικού, ας πούμε, είναι 85. Ναι. Έχουμε μια εξέλιξη από τον Μιχάλη Γνατίου για το θέμα που ήδη αναφερθήκαμε για τα πολωνικά αεροπλάνα. Μιχάλη. Εδώ θέλω να πω κάτι που θα μου επιτρέψετε, γιατί δεν είμαι καθόλου υποχρεωμένη σε αυτή τη ζωή να διαλέγω μεταξύ της κυρίας Ζαχάροβα και της κυρίας Ψάκη. Ναι. Μισό λεπτό όμως να ακούσουμε την είδηση κυρία Ψάκη, και θα πείτε τι. Επειδή η κυρία Ψάκη είναι... Όχι, δεν θέλω να πω κάτι για τον Μιχάλη, προς Θεού. Για την κυρία Ψάκη, επειδή είναι ελληνικής καταγωγής, ή για το Σταυρίδι που λέει ο Θεός να έχει καλά τον Πούτιν. Τόσα χρόνια προσπαθώ στο ΝΑΤΟ να τους πω να ξοδέψουν λεφτά, λέει ο κύριος Τζέιμς Σταυρίδης. Αλλά τώρα ο Πούτιν κατάφερε σε 48 ώρες αυτό που δεν κατάφερε. Να τα κινητοποιήσει, μάλιστα. Μισό λεπτό να δούμε τι γίνεται όμως και με το θέμα αυτό, γιατί τρέχει η δημοσιογραφία. Ήθελα να σας πω κάτι για το κανάλι σας. Mm. Εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό να βλέπω στο κανάλι σας στον αέρα και το εννοώ αυτό. Να τσακώνετε, βάλτε όσο εισαγωγικά θέλετε, ενώ να έχουν διαφορετικές απόψεις, ο Ιγνατίου με το Βαλασόπουλο. Το θεωρώ καλό πράγμα για τη δημοσιογραφία. Ναι. Να Αυγερινό ξεχάσατε. Όχι, τον Αυγερινό, ο Αυγερινός είναι στη Μόσχα.
Μιλάω για κάτι πολύ συγκεκριμένο τώρα που σας το είπα. Πήρα δύο κέντρα δυτικού τύπου με διαφορετικές θέσεις. Με ίδιες θέσεις ταυτόχρονα. Που όμως έχουν διαφορετική προσέγγιση. Ή τον Αυγερινό να τσακώνεται με τον Ιγνατίου και τον Αυγερινό να τσακώνεται με τον Βαλασόπουλο. Βάζετε πολλά εισαγωγικά, έτσι. Βάζετε εισαγωγικά. Βάζετε εισαγωγικά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και καλά κάνετε. Έβαλε εισαγωγικά, η αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Γιατί παρά αυτό τα όσα διαδίδονται, εμείς είμαστε αγαπημένοι εδώ, όλοι οι συνάδελφοι, να ξέρετε. Και εσείς το ξέρετε. Κάποιο, αλλά στο ξέρουν και οι άλλοι, οι οποίοι ενδεχομένως. Μα γι' αυτό σας το λέω, κύριε Παπαδόπουλε. Είμαι πολύ σαφής σε αυτό που λέω. Είμαι δημοσιογράφος, δεν έπαψα να είμαι. Αφορμή μας δώσατε. Είμαι πάρα πολλά χρόνια δημοσιογράφος. Θεωρώ προσόν και προνόμιο να μπορείς να έχεις μπροστά σου τις αντιτιθέμενες θέσεις και απόψεις. Όλες. Οι συνάδελφοι είναι πεπειραμένοι. Όλες. Οι συνάδελφοι είναι έτσι καλά ενημερωμένοι. Οι συνάδελφοι έχουν τις πηγές τους. Έχουν να προστατέψουν και τον εαυτό τους και τις πηγές τους. Φυσικά. Και δεν θεωρώ σε ποτέ στη ζωή μου το κοινό ηλίθιο να μην μπορεί να κρίνει. Επομένως δεν θέλω ούτε κριτικές ούτε οδηγίες. Τίποτα. Δεν είμαστε ζώα. Μπορούμε να κρίνουμε. Δεν είναι όλα survivor, πώς να το κάνουμε δηλαδή. Λοιπόν, επειδή είστε δημοσιογράφος, καταλαβαίνετε και την ανάγκη τώρα να μεταδώσει την είδηση ο Μιχάλης, αλλά ήταν ενδιαφέρουσα η επισήμανσή σας. Ορίστε, Μιχάλη. Λοιπόν, εξέδωσε επίσημα ανακοίνωση η κυβέρνηση της Πολωνίας για το θέμα που λέγαμε και αναφέρει ότι οι αρχές της δημοκρατίας μας, μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ του Προέδρου και της κυβέρνησης, είναι έτοιμες να αναπτύξουν άμεσα και δωρεάν. Άμεσα και δωρεάν. Όλα τα αεροσκάφη MiG-29 που έχουν στο προστάσιο τους για να τα μεταφέρουν στην αεροπορική βάση Ραμπστάιν και να τα θέσουν στη διάθεση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ταυτόχρονα η Πολωνία ζητά από τις Ηνωμένες Πολιτείες να μας παράσχουν μεταχειρισμένα αεροσκάφη με αντίστοιχες επιχειρησιακές δυνατότητες. Άρα υποθέτουμε ότι ζητά τα F-16, αλλά τα F-16 είναι κλάσεις ανώτερα των MiG. Τώρα, η Πολωνία αναφέρει είναι έτοιμη να καθορίσει αμέσως τους όρους αγοράς των αεροπλάνων. Η πολωνική κυβέρνηση, εδώ έχει τη σημασία του Γιάννη, ζητά επίσης από άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ που έχουν στην ιδιοκτησία τους, όπως αναφέρει, αεροσκάφη MiG-29, να ενεργήσουν στο ίδιο πνεύμα. Δηλαδή, να μου επιτρέπεις με προσφαιρικούς όρους, σουτάρει και τις ΗΠΑ και τις πρώην κομμουνιστικές χώρες που έχουν τα ίδια αεροπλάνα. Αυτό ακριβώς που υποθέταμε. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε για την εξέλιξη αυτή. Είναι. Δηλαδή, εκεί που δεν μπορεί να είναι κοινό ο Τσαϊκόφσκι, μπορεί να είναι κοινό το ρώσικο προϊόν που λέγεται MiG. Και να βγαίνει, να το αντικαταστήσουμε με κάτι που δεν θα είναι MiG και θα είναι F-κάτι, 16, 32, 42, 52, 18... Ξέρετε, αυτά είναι σαν τα τηλέφωνα. Ο οπλισμός αλλάζει σαν τα τηλέφωνα. Κάθε τρεις και μία πρέπει να τον ανανεώνουμε και να ξεφορτωνόμαστε τον παλιό. Και αυτό τώρα σημαίνει τι. Αυτό σημαίνει στην Πολωνία. Θα αρχίσουμε να λέμε πάλι αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη να γίνουν και εδώ. Εδώ είχαμε μία σούδα, φωνάζαμε έξω η βάση του θανάτου και από μία σούδα έχουμε άλλες 5-6 σούδες, 7. Έχουμε και στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε και. Βγαίνεις στην Εθνική Οδό τώρα και βλέπεις special convoy. Έχω φωτογραφίες που μου έστειλαν φίλοι μου, πηγαίνανε για διήμερο και βλέπανε στρατιωτικά πάνω σε φορτηγά να φεύγουν προς τα πάνω, προς τον Εύρο, άλλα για την άσκηση, άλλα για να περάσουν από εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κοιτάξτε, υπάρχει κάτι που με ενοχλεί πολιτικά βαθιά, με ενοχλεί πατριωτικά βαθιά και με ενοχλεί και σε προσωπικό επίπεδο, αν θέλετε. Να τα ακούσουμε αυτό, να τα ακούσουμε αυτό που σας ενοχλεί σύντομα και μετά να δώσω το λόγο στο Θανάση Αυγερινό. Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα τελειώσω αμέσως να με καταλάβει ο Θανάσης. Δεν μπορώ να καταλάβω τι πάει να πει νατοϊκή επικράτεια. Εγώ ξέρω ότι ζω στην ελληνική επικράτεια. Συγχωρήστε με. Μάλιστα. Έχω δικαίωμα να διαφωνώ ή να μην μ' αρέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην μ' αρέσει το ΝΑΤΟ, να μην μ' αρέσει τίποτα. Αλλά είμαι στην ελληνική επικράτεια. Μάλιστα. Θανάση, να ακούσουμε. Είμαι στην ελληνική επικράτεια. Δεν μπορώ να αντέχω την κουβέντα νατοϊκό έδαφος και νατοϊκή επικράτεια. Ξέρετε τι φοβάμαι. Ότι αν είναι νατοϊκή επικράτεια, είναι νατοϊκές και γκρίζες ζώνες. Και κάποιος θα τις διαπραγματεύεται για λογαριασμό μου. Και εκεί εγώ αρχίζω και αισθάνομαι τρομακτική ανασφάλεια ουκρανικού
Λιβικού, μάλιστα, Αφγανικού, Ιρακινού, Μάλι, Νότιο Σουδάν, Βόρειο Σουδάν. Κυρία Κανέλη, Ιεμένη versus Σαουδική Αραβία. Γίνατε κατανοητή, κυρία Κανέλη. Και αισθάνομαι ότι το Patriot θα μείνει μόνο στους πυράβλους και θα κάνει βόλτα. Κυρία Κανέλη. Το δυτικό κόσμο που φοράει τσεμπέρι, πώς το λένε, μαντήλα, στο ανατολικό κόσμο ή στον άλλο που δεν φοράει. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας, κυρία Κανέλη. Ήσασταν χήμαρος όπως είστε κάθε φορά. Θα ακούσω και τον κύριο Αβγερινό. Θα ακούσω και τον κύριο Αβγερινό και μετά θα φύγω στον αέρα. Δεν με βγάζετε έτσι εύκολα. Αλλά βεβαίως θα τον ακούσετε. Εδώ είσαστε. Αστειεύομαι να τον ακούσω θέλω στον αέρα. Ξέρετε από τηλεοπτικές εκπομπές. Δεν είσαστε άσχετοι με το χώρο, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, αστιεύτηκα, κυρία Τσαπανίδου. Μπορώ να σας αδειάσω το τετράγωνο. Ευχαρίστως. Προς Θεού, θα υπάρχει κι άλλο. Ξέρω, κυρία Κανέλη, το ξέρω. Και η εκτίμηση είναι. Καλό σας βράδυ και καλά κουράγια στους συναδέλφους. Ειλικρινά ξέρω ότι και με τη διαφορά της ώρας τραβάνε λούκι. Ακριβώς όπως το περιγράφετε. Σε αυτόν τον πόλεμο της επικοινωνίας, με πολύ μεγάλο σεβασμό. Και στους δύο συναδέλφους εδώ και στον άλλον που είναι στο Βερολίνο και οποιονδήποτε είναι στο μέτωπο. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ.